Πάμε τώρα να δούμε, γιατί είχαμε ένα τηλεοπτικό καυγά. Ξανά ο Πορτοσάλτε τσακώθηκε. Ναι, για άλλη μια φορά. Αφορμή αυτή τη φορά για την έντονη στιχομηθεία του Γιώργου Κυρίτσι, του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Άρη Πορτοσάλτε, ήταν η εξαγγελία Τσίπρα για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Τα αίματα άναψαν όταν ο Γιώργος Κυρίτσας, αφού ρωτήθηκε, τον ρώτησε ο Πορτοσάλτε να εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η εξαγγελία. Ο κύριος Κυρίτσης ενοχλήθηκε από τις παρεμβάσεις του Πορτοσάλτε την ώρα που εκείνος μιλούσε και κάποια στιγμή το ρωτάει ο δημοσιογράφος, μπορούμε να συζητήσουμε. Ο πρώην βουλευτής απαντά, μπορείς να περιμένεις να τελειώσω. Α, το δούμε. Τι μας τα λες εσύ, να το δούμε σε καυγά. Μας τα λες τώρα το σενάριο, εδώ μιλάμε, εδώ υπάρχει και καυγάς. Για να το δούμε, για να λοιπόν. Για να το δούμε, ήταν πετυχημένος ο καυγάς τους αυτή τη φορά. Πετυχημένος, δεν μπορώ να πω. Κάθε καυγά του. Για να δούμε, θα πάρουν βραβείο καλύτερου καυγά της εβδομάδας. Στο πώς μπορεί να γίνει αυτό, και το εγώ δηλαδή, είναι μία από τις σκέψεις ότι μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά από τον ΕΦΚΑ να χρηματοδοτήσουμε την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτό δεν το ξέρω, ούτε το έχω ακούσει. Πρώτη φορά το ακούω. Ωραία. Από σένα, αλλά υπάρχει συνήθως, υπάρχει κάποιος μηχανισμός μέσω των οποίων. Μπορούμε λίγο να συζητήσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να με αφήσει να τελειώσει. Λοιπόν, ανάγκη να υπάρχουν μηχανισμοί μέσω των οποίων. Θα απαντήσω, γιατί πάνω σε αυτό αναπτύσσεται μπορείς, την παρουφολογία. Μπορείς, ρε παιδάκι μου, να περιμένεις να τελειώσω. Ησύχασε. Τι ησύχασε. Για 5 λεπτά έρχομαι. Άμα είναι τα 2,5 λεπτά να μιλάς πάνω μου, δεν κάνει δουλειά. Αν έχεις νευρακιά, υπάρχουν και φάρμακα. Δεν έχω νευρακιά. Υπάρχουν και γιατροί. Δεν τακτοποίησα. Έχουμε τα νεύρα σου πρωί. Τι εννοεί ότι υπάρχουν φάρμακα και γιατροί. Λέω ότι αν έχεις νεύρα, πήγες στον γιατρό. Αυτό σου λέω. Μη χυμάσαι πρωί εδώ μέσα. Σε θυμάμαι τι έλεγε. Χαλάρωσε. Έλα τώρα, τελείωνε τώρα πρωί. Έρχεσαι τώρα. Έρχεστε. Δεν μπορείς, ρε παιδάκι, μισό λεπτό να μην μιλάς για να μιλήσω. Να επικεντρώνεσαι αλλού, όχι σε μένα. Τελείωνε. Μιλάς εσύ να μην επικεντρώνεσαι σε έναν όρεξη. Λοιπόν, στο θέμα μας. Όταν λοιπόν κάποια επιχείρηση, κάποιο κράτος ενδιαφέρεται να εξαγοράσει κάποια επιχείρηση, βρίσκει τα λεφτά. Το πού θα τα βρει είναι δικιά της υπόθεση. Είτε κάνει δάνειο, είτε με τη φορολογία όπως κάνει αυτή τη στιγμή η συμμορία που κυβερνάει, που δίνει 500 εκατομμύρια στους φίλους του Πορτοσάλτε. Και τι συμμορία δεν εξελέγει η κυβέρνηση. Και μα λες συμμορία, ρε Γιώργο. Χρησιμοποιούμε κάποιες εκφράσεις. Ο Πούτιν εξελέγει. Αν στον Πούτιν. Ο Ερντογάν εξελέγει. Εξαιρετικά. Γιατί δεν τον αφήνω να τα πει. Μπορεί να λέμε την κυβέρνηση συμμορία. Ας τα αφήσουμε να τα πει. Όχι, δεν αφήσει, Γιώργο. Αυτή ζητούν ψήφο κεντρών πολιτών. Γιώργο, βρίζεις και το λαό έτσι. Δεν βρίζω το λαό. Βρίζεις ψήφο κεντρών πολιτών. Όταν λες συμμορία, τον χαίρετο. Εγώ αυτό δεν το αφήνω. Δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση. Δεν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει, μην με ξανακαλέσει. Για το λαό, δεν με πειράζει εμένα αυτό. Αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω. Λοιπόν, το κράτος χρειάζεται. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, μιλήσω. Αναλαμβάνει να μας δείξει πόσο τραμπούκος είναι. Έλα, ολοκλήρωσε. Τέσσερις με έναν και είμαι εγώ τραμπούκος. Τέσσερις με έναν. Όταν ένα κράτος ενδιαφέρεται λοιπόν να κάνει ένα τέτοιο είδους project για να εξασφαλίσει φτηνό ρεύμα για το λαό, θα βρει έναν τρόπο να το κάνει. Με κάποια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, δεν ξέρω τους τρόπους γιατί δεν είμαι οικονομολόγος. Υποθέτω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά ξέρουν το πώς. Συμφωνούμε ότι πρέπει η ΔΕΗ να επανέλθει υποκρατικό έλεγχο για να κρατάει χαμηλά τις τιμές. Τώρα γιατί να κουβεντιάσουμε. Όχι τόση ώρα με διακόψεις, τώρα τελείωσε. Πες ό,τι θες. Μα λες ένα πράγμα το οποίο δεν το τεκμηριώνεις κιόλας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ακούγεται όλη αυτή η επιχειρηματολογία πάνω στην οποία έχει στήσει το παραμύθι του ο Τσίπρας. Παραμύθια λες εσύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν σε διέκοψα. Όχι, συνέχεια με διέκοψε, λοιπόν, γι' αυτό σκοπεύω να σε διακόπτω για λίγο για να δεις πώς είναι. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν στήσει μια επιχειρηματολογία, μια μπαρουφολογία πώς θα κατοικοποιηθεί. Μπαρουφολογία είναι αυτό που λες εσύ, Άρη. Ναι, παιδιά, ελάτε. Λέγοντας. Με διέκοπτε, θα τον διακόπτω και εγώ τώρα για να δεις πώς μιλάτε. Λέγοντας ότι κρατικοποιούνται και άλλες εταιρείες στον ευρωπαϊκό χώρο. Ναι, πήγαν στη Γερμανία, να πήγαν στη Γαλλία. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λοιπόν άλλο οι φόροι, άλλο τα φορολογικά έσοδα. Γιατί πρέπει να εξηγηθούν οι όροι για να μπορούμε να συνούμαστε ή μάλλον να του μάθουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πας μέσω Λιβαδιάς τώρα. Κρατικοποιούνται άλλες εταιρείες στον ευρωπαϊκό χώρο γιατί είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν. Η ΔΕΗ δεν είναι, δεν είναι σε φάση χρεοκοπίας, αντιθέτως είναι σε φάση ανάπτυξης. Είναι στο πώς μπορεί να γίνει αυτό και το εγώ δηλαδή. Μα συνηθισμένοι είναι μόνο τώρα. Σιγά το καβγά τους μόνο κι εσείς. Εγώ πάντως... Αλλά ακούστηκαν εκφράσεις όμως απαράδεκτες. Βαρύτατη χαρακτηρισμή. Τραμπούκος.
Καταρχήν, δηλαδή... ο παρουσιαστής δεν επιτρέπεται να παίρνει τέτοια θέση. Ποιο είναι ο παρουσιαστής? Και με τέτοιο προσβλητικό περιεχόμενο. Ποιο είναι ο παρουσιαστής? Πώς το λένε, ο Πορτοσάλτης. Δεν είναι παρουσιαστής τη εκπομπή. Δημοσιογράφος. Είναι για να βρίζει. Κριτική τον έχουν βάλει. Δεν είναι κριτική αυτή. Δεν είναι κριτική. Σου λέω, τον έχουν βάλει να ασκεί κριτική, δεν είναι παρουσιαστής. Όχι, αυτό είναι ύβρις. Σίγουρα. Άλλο κάνω κριτική, άλλο δεν καταλάβες. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κάθε ένας να βρίζει και να προσβάλλει. Εγώ δεν θα πήγαινα. Το ίδιο λέμε. Είναι τίποτα. Και σε καλέσανε. Σε εκπομπή που έχει το Πορτοστάρ. Σε καλέσανε. Όχι. Τότε πώς θα πήγαινε να σε καλέσανε. Σε καλούνε. Γι' αυτό και δεν σε καλούνε. Εάν το πρόσωπο, σε όποιο κόμμα και να άνοικα. Εγώ σε εκπομπή που ήταν ο Πορτοστάρ δεν υπήρχε περίπτωση. Καλά, μην τα παίρνεις όλα το προσωπικό φίλτρο. Ταυτίζεσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, μου φαίνεται. Δεν το παίρνω καθόλου, δεν το παίρνω του προσωπικού. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, Πορτοσάλι και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι κατεύθυνση έχει. Τι έχει. Και δεν έχει τώρα. Μίλα ξεκάθαρα, τι έχει ναι, να πεις. Ναι, πες μας. Τι να πω τώρα, εντάξει, ας. Ότι στηρίζει την κυβέρνηση, θες να πεις. Τώρα. Που είναι κυβέρνηση. Γιατί πριν τη στήριζε. Πες μας, Χριστιανή μου. Την εκάστοτε κυβέρνηση στηρίζει ο Πορτοσάλι. Δηλαδή, άμα είναι κυβέρνηση το Πασόκ, το Πασόκ. Άμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ. Και άμα την Νέα Δημοκρατία. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, γιατί είναι άρρωστο με το ΣΥΡΙΖΑ, κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αν ήταν κυβέρνηση το Πασόκ, ναι. Άρα πριν δεν στήριζε το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Την κυβέρνηση στήριζε και άρα μα λε ότι όποια κυβέρνηση βγαίνει τη στηρίζει αυτό, θε να πει. Αφού το Πασόκ δεν έχει κάνει κυβέρνηση, δεν θέλει να πει. Δεν έκανε κάποτε. Τότε. Για τότε σου λέει. Τότε δεν ξέρω αν ήταν. Για τότε σου λέει. Ξέρω εγώ. Ξέρει εκεί. Okay, εντάξει, ναι, τότε ναι. Τι κάνει το χέρι σου έτσι. Τι κάνει, γιατί το κάνει το χέρι σου έτσι. Έτσι. Εσύ, είναι πολλά τα χρόνια. Τι είναι πολλά τα χρόνια. Ναι. Τα χρόνια είναι, αλλά μνήμη έχουμε. Και ο Πορτοσάλτε είναι τα τελευταία χρόνια που έχει πάρει, αν θέλει, αυτόν τον αέρα. Για να κάνει όλα όσα κάνει και να λέει όσα λέει. Να είμαστε και ακριβεί. Μπορεί να μην την είχε την τάση αυτή με τον ίδιο αέρα, αλλά την είχε. Μάλιστα. Θέλω να σας δω συνάντηση. Πορτοσάλτε με... Χαρολογούνι. Εάν θέλει κύριε Πορτοσάλτε, να έρθει να με διαψεύσει. Μάλιστα.